Το πρώτο πράγμα είναι τι είναι η οικογένεια για την Εκκλησία. Γιατί εμείς ως πνευματικοί γι' αυτό ενδιαφερόμαστε. Όχι τι είναι η οικογένεια για την κοινωνία. Όπως το τι είναι η Εκκλησία για την Εκκλησία. Όχι τι είναι η Εκκλησία για την κοινωνία. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία μας αλλάζουν όλο το λογισμό και μας δημιουργούν διαφορετικές εικόνες και μας μπρώχνει το σύστημα προς λάθος κατευθύνσεις. Έτσι, επί παραδείγματι, οι κοινωνίες ή μάλλον τα πολιτικά συστήματα που κατευθύνουν τις κοινωνίες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα στην οποία η Εκκλησία είναι ένας κοινωνικός οργανισμός ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιεί με έναν ικανοποιητικό τρόπο στοιχεία του πολιτισμού μας. Αυτό δεν είναι εντελώς λάθος, αλλά όταν είναι μόνον αυτό, είναι μεγάλο λάθος. Έτσι λοιπόν εμείς αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε συνεπείς στην αποστολή μας όταν κάνουμε πολύ καλό κοινωνικό έργο. Όταν μαζεύουμε κόσμο, όταν ταΐζουμε κόσμο, όταν πέφτει όλη η μέρημνα εκεί. Καλός επίσκοπος ή καλός παπάς είναι αυτός ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα. Εάν συμβαίνει αυτό, μας έχουν σπρώξει σε λάθος κατεύθυνση. Και πνευματικός αρχίζει να διαμορφώνεται ένα κλίμα ότι είναι κάτι άλλο. Ότι είναι αυτός ο οποίος ξεκουράζει τους ανθρώπους, είναι περισσότερο θεραπευτικός. Είναι ένας καλός ψυχολόγος, μορφωμένος, ξέρει πολλά πράγματα, έχει απαντήσεις και ούτω καθεξής. Το ίδιο συμβαίνει και με την οικογένεια. Αρχίζει να χάνει την εικόνα του μυστηρίου και να παρουσιάζεται ως ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί εγγυήσεις κοινωνικού συνδέσμου ή νομιμοποιήσεις ή θεσμικά κατοχυρώνει συμβιώσεις. Και όταν αυτό το πράγμα είναι μόνον αυτό, τότε αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πραγματάκια. Έτσι, επί παραδείγματι, όταν η οικογένεια απλά είναι θεσμικά νομοθετημένη συμβίωση, τότε γιατί να μην φτιάξουμε και έναν άλλον τύπο συμβιώσεως με τα σύγχρονα δεδομένα. Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης, ο οποίος παρακολουθεί την κοινωνική αντίληψη όπως διαμορφώνεται και φτιάχνει τέτοια σχήματα. Έτσι δημιουργήθηκε ο πολιτικός γάμος. Έτσι τώρα, με τις προσαρμογές του αστικού κώδικα που έγιναν το 2002, δημιουργείται ένα πλαίσιο, ακόμη και δημιουργίας απογόνων και παιδιών, μέσα από τις νόμιμες συμβιώσεις, είχαμε πει και κάτι για αυτά τότε, πώς αντιώνεται η οικογένεια, στα Παύλια, δεν θυμάμαι πότε ήταν, το 2006-2005, πόσο νέο ο νομοθέτης εξισορροπεί την συζυγία με την μακροχρόνια, παρατεταμένη, μόνιμη, αλλά δεν λέει πώς ορίζεται αυτό το μόνιμο, συμβίωση. Όλο αυτό το κλίμα είναι πολύ φυσικό να επηρεάζει κάπως και τη δική μας αντίληψη, ιδίως των νεωτέρων, οι οποίοι είμαστε προϊόντα αυτού του συστήματος, πάμε σε αυτά τα σχολεία του συστήματος, βλέπουμε την τηλεόραση του συστήματος, παρακολουθούμε τις αντιλήψεις που διαχέει μέσα στην κοινωνία αυτό το σύστημα και επηρεαζόμαστε. Επιστρέφω λοιπόν και βλέπω ότι ο μυστηριακός χαρακτήρας είναι το κύριο στοιχείο που προσβάλλεται και ως προς την ποιματική μας διακονία, αντικαθιστάμενο το ψυχολογικό και το συμβουλευτικό, και ως προς την οικογένεια, δεν το νιώθουμε τι θα πει μυστήριο, είναι μια μεγάλη λέξη, αλλά αρχίζει να μας φεύγει. Και ως προς το τι είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία δεν είναι πλέον, είναι εύκολο να δημιουργήσουμε συνείδηση μυστηρίου για την Εκκλησία, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσουμε μια αντίληψη ότι είναι ένας κοινωνικός οργανισμός ή ένας πνευματικός οργανισμός που μιλάει για αξίες. Η έννοια των αξιών επίσης είναι ένα όριστο πράγμα. Σήμερα όλοι λέμε ότι η κρίση δεν είναι η οικονομική κρίση, αλλά κρίση αξιών.
Είναι πολύ λίγο να είναι μόνο κρίση αξιών. Πώς φτάσαμε στην κρίση των αξιών? Μετά από αυτήν την εισαγωγή, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πώς η Εκκλησία βλέπει την οικογένεια ως μυστήριο και τον γάμο μυστήριο μέγα και μάλιστα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Βλέπει την οικογένεια ως μια κατοίκον Εκκλησία, ως ένα χώρο μέσα στον οποίο δεν νομοθετείται μια συμβίωση μόνο, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Μυσταγωγούνται κάποιες σχέσεις και μέσα από αυτές τις σχέσεις φανερώνεται ο Θεός. Όταν λοιπόν ο Πνευματικός έχει να αντιμετωπίσει ανθρώπους πιστούς, οι οποίοι θέλουν να μοιηθούν σε αυτή τη ζωή, τότε πρέπει αυτά τα στοιχεία να αναδείξει στην επιφάνεια της ζωής. Όχι μόνο να δώσει κάποιες συμβουλές για να κάνουν το σωστό, αλλά να δώσει αφορμές, έμπνευση, κατευθύνσεις, πνεύμα, ήθος, μέσα στο οποίο φανερώνεται ο ίδιος ο Θεός. Τότε πράγματι η οικογένεια αποκτά μια ιερότητα με την έννοια την εκκλησιαστική, ότι φέρνει τον Θεό, όχι μια ιερότητα με την έννοια την αξιακή, ότι έχει μια αξία. Και είναι μυστήριο μέγα, η ένωση των δύο ανθρώπων. Πάμε στην Εκκλησία και έχει αυτή την εκπληκτική ακολουθία του γάμου, που την ψάλουμε και όταν την ζούμε, έτσι όλο το μυστήριο του Θεού επανέρχεται μέσα μας. Και βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ενδεχομένως και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά πόσο θα έπρεπε να δένουν τα λόγια που λέμε με το φρόνημα με το οποίο εμείς το επιτελούμε και με την διάθεση με την οποία οι άνθρωποι προσέχονται. Απέχουμε. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος, χάνεται όμως ο κόσμος αν αρκεστούμε σε αυτό και συμβιβαστούμε. Δεν χάνεται ο κόσμος αν πούμε ας κάνουμε κάποιο βήμα καλύτερο. Και εμείς αυτή την ώρα που βρισκόμαστε έτσι σε αυτή την ωραία σύναξη γύρω από το πρόσωπο του Χριστού και προσπαθώντας ό,τι περισσότερο μπορούμε να πάρουμε από το μυστήριο της Εκκλησίας, θέλουμε πραγματικά να ομορφύνουμε τους γάμους μας. Τους χάνουμε τους γάμους γιατί έχουν γίνει τελετές. Γράφουμε και εμείς ότι είναι τελετή στα χαρτιά μας. Δεν είναι τελετή, είναι μυστήριο. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μητρόπολη τη δική μου, η οποία, το οποίο είναι ίσως μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτό το πρόβλημα με τα κτήματα. Τα κτήματα τι είναι? Είναι κάποιες εκτάσεις που έχουν χώρους και αίθουσες δεξιώσεων και τελετών. Όταν θέλει λοιπόν κάποιος να κάνει το γάμο του σήμερα, το μυαλό του είναι πώς θα γίνει καλύτερα η τελετή μετά το μυστήριο, δηλαδή το φαγητό, ο χώρος, το χτύπημα των πιάτων και των δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, πώς θα ισορροπήσουμε την οικονομική διάσταση του πράγματος και μετά όλα τα άλλα. Κλείνουνε λοιπόν τη συμφωνία με το κτήμα και μετά θέλουν να τακτοποιηθεί και το θέμα της Εκκλησίας. Το κερασάκι. Αυτός είναι πολιτικός γάμος με εκκλησιαστικό επίχρησμα. Δεν είναι εκκλησιαστικός γάμος. Για να διευκολυνθεί δε ο κόσμος, φτιάχνουν και ένα κτίσμα που το ονομάζουν εκκλησία, είναι προσκυνητάρι, ένα απίστευτο πράγμα, το οποίο να μην έχει πολλά λεφτά, για να συμφέρει στην επιχείρηση, να έρθει ο κόσμος απ' έξω, να είναι και λίγο ρομαντικά. Έχουμε ξενοδοχεία μεγάλα, τα οποία είναι στη Δύση. Αυτοί κλείνουν γάμους σε διαφορετικές στιγμές, ανάλογα, σε διαφορετικές τιμές, ανάλογα με την ώρα. Φανταστείτε, ας πούμε, την ώρα της στέψης να βασιλεύει ο ήλιος, να φαίνεται στο Σαρονικό ο ήλιος που πέφτει εκείνη την ώρα να γίνει στέψη.
Για να γίνει αυτό, ας πούμε, στις 7.30 ώρα που δει ο ήλιος, πρέπει να αρχίσει ο γάμος με τους ρυθμούς του συγκεκριμένου παπά που θα του προσδιορίσουμε εμείς το ρυθμό του, ας πούμε στις 7 και 10. Ορίζουμε τον γάμο στις 7, να αργήσει και η νύφη καμιά δεκαριά λεπτά, συνήθως αργεί πολύ περισσότερο, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Μια μισή ώρα. Μάλιστα. Και γίνεται όλο αυτό το γνωστό φαινόμενο. Αυτό δεν είναι όμως μόνο με την εξέλιξη της επιχειρηματικής αντίληψης την οποία απέκτησε ο γάμος. Έχει συμπαρασία, όπως είπα, και τους χριστιανούς. Εγώ λυπούμαι που θα το πω, αλλά έχω πολύ πλούσια εμπειρία σε αυτό. Να πάω να τελέσω ο γάμος, στους οποίους ο γαμπρός είναι πνευματικό παιδί του γέροντος τάδε, η νύφη είναι της οικογενείας τάδε που συνδεότανε με τον πατέρα Πορφύριο και έρχονται οι χριστιανικές οικογένειες. Δεν έχω δει πουθενά αλλού ανθρώπους να βγάζουν τόσα αποθυμένα ρίχνοντας ρύζι, πετώντας ντυμένοι εξωφρενικά, με αλλαγμένες τις φυσιογνωμίες. Μου έχει τύχει να παντρέψω κοπέλα την οποία δυσκολευόμουν να αναγνωρίσω. Έχει αλλάξει τη φάτσα της. Για εκείνη την ώρα. Μα για ποιο λόγο? Κανένα επιχείρημα. Δημιουργείται αυτό το πράγμα, το οποίο εγκαθίσταται συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα και μετά διαχέεται στην περιφέρεια. Έρχεται. Αν δεν ήρθε, έρχεται. Σε εμάς. Ήρθε. Ήρθε. Πολύ ωραία. Λάβαμε μέτρα. Υπάρχει λοιπόν, κάνω μια έτσι αδρά περιγραφή του πώς απομυστηριοποιείται ο γάμος. Όταν λοιπόν πάω με εμείς και πούμε, οπ, κόβεται. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι θα κανονίσετε με την εκκλησία. Μου λένε, δεν έχετε πάρκινγκ. Και εσείς δεν έχετε πάρκινγκ. Εγώ λέει, έχω πάρκινγκ, δεν ξέρω πόσα θέσεων. Θέλω πάρκινγκ του Θεού, πάρκινγκ ευλαβίας, πάρκινγκ ευσεβίας, να δημιουργείται προϋποθέσεις. Λέει, τι θα πει αυτό τώρα? Γι' αυτό δεν θα κάνετε το γάμο εσείς. Θα τον κάνουμε εμείς το γάμος μυστήριο και μετά να τους προωθήσουμε εμείς τους ανθρώπους να έρθουν στα διάφορα κτήματα, να πληρώσουμε και οτιδήποτε να κάνουμε. Το λέω λοιπόν αυτό, ότι η προστασία των όρων με τους οποίους τελείται το τελετουργικό μέρος του γάμου είναι απαραίτητη για να περιφρουρηθεί το μυστηριακό. Και από αυτό μετά να συνεχίσει όλη η ζωή να αποτελεί ένα μυστήριο. Να μπορεί πραγματικά να φανερώνεται ο Θεός στη ζωή του ζευγαριού. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ωραίο σαν στόχος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο ως πραγματικότητα. Κρύβει αλήθεια, αλλά απέχει από την πραγματικότητα. Ο στόχος μας ως πνευματικών είναι ό,τι περισσότερο από αυτό μπορούμε να περισσώσουμε, ό,τι περισσότερο να εμπνεύσουμε, αυτό να ομολογήσουμε, αυτό ταπεινά να πούμε ότι γνωρίζουμε και μέσα στην όλη μας έτσι προσπάθεια αυτό να αναδείξουμε και στις ψυχές των ανθρώπων, διότι αυτό ξέρουμε και αυτό υπηρετούμε, στις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν να μας προσεγγίσουν. Όταν λοιπόν μέσα σε αυτή την εστία, τη φωλιά που λέγεται οικογένεια, βρεθούν δύο άνθρωποι και αν ο Θεός τους ευλογήσει, αποκτήσουν κάποια παιδιά, τότε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπορέσουν να περάσουν από τις κλίμακες της εν Αγίω Πνεύμα της ζωής, όπως και πάλι επαναλαμβάνω, την ζει η Εκκλησία στο μέτρο της δυνατότητας του καθενός. Ένα λοιπόν βασικό στοιχείο, το οποίο έχουμε σαν σκοπό εμείς ως πνευματικοί, οι οποίοι δεν αρκούμεθα στο μόνο να συμβουλεύουμε ή να δίνουμε απαντήσεις ή ψυχολογικά να χαϊδεύουμε τους ανθρώπους, αλλά να τους μυσταγωγούμε, δηλαδή να τους προάγουμε στη σχέση τους με τον Θεό, το πρώτο βήμα είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους
να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες αρετές, εργαζόμενοι στο επίπεδο της στήρησης των εντολών, τις οποίες ο ίδιος ο Κύριος έχει καταθέσει ως λόγο Του μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και την οποία η ιστορική ζωή της Εκκλησίας έχει επιβεβαιώσει δια των πατέρων, δια των σχημάτων των λειτουργικών και λατρευτικών, δια της εμπειρίας της, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι, επαναλαμβάνουν, εργαζόμενοι αυτές τις αρετές και τηρούντες τις εντολές, να φτάσουν μέσα στην ασφαλή ατμόσφαιρα του γάμου, κατά το δυνατόν, σε αυτή την κατάσταση της εσωτερικής καθάρσεως. Σήμερα έκανε κάποιον υπαινιγμό ο Σεβασμιότατος. Υπάρχουν νέα δεδομένα που αλλάζουν όχι μόνο τις συνθήκες, αλλά εντελώς πρωτόγνωρα στοιχεία εισάγουν στη ζωή και δημιουργούν τεράστιους προβληματισμούς. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για μερικά από αυτά. Το πρώτο λοιπόν είναι να δούμε πώς θα καλλιεργηθούν οι αρετές μέσα στο ζευγάρι και στα παιδιά, είτε μέσω των σχέσεων των κατακορύφων είτε των οριζοντίων. Το δεύτερο πράγμα είναι μέσα στην οικογένεια και είναι πάρα πολύ βασικό, πέραν από την ηθική που είναι καλή αλλά είναι λίγη, έχει ιδιαίτερη θέση η τόνωση και η ενίσχυση της πίστεως. Η οικογένεια πρέπει να βγάζει πίστη. Και για να μπορεί να βγάζει και να γεννά και να αναπαράγει την πίστη, πρέπει να έχει άλλα στοιχεία πέραν της ηθικής, όπως είναι η προσευχή, όπως είναι η λατρευτική ζωή, όπως είναι η προσπάθεια να δούμε τα σημεία της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Όταν η ζωή μας είναι μόνο επιχείρημα, απόδειξη, γνώση, συμβουλές, οδηγίες, πράγμα το οποίο γίνεται κυρίως προς τα παιδιά ή από τους πνευματικούς προς τα πνευματικά τους παιδιά, δεν υπάρχει σημείο. Φανταστείτε επί παραδείγματι σε μια οικογένεια να είναι η προσευχή ένα καθήκον. Έκανες την προσευχή σου? Βαριέμαι, δεν μπορώ. Έλα εδώ. Αν δεν την κάνεις θα σε τιμωρήσω, λέμε στο παιδί. Ή θα σε τιμωρήσει ο Θεός αν δεν κάνεις την προσευχή σου. Άλλο ένα στοιχείο απογής. Λάθος. Ή όταν θα έρθει το παιδί, ωραία, δεν θα κάνεις την προσευχή σου, αύριο δεν θα σου κάνω, δεν θα σου δώσω σουβλάκι. Λάθος. Αυτό το πράγμα δεν εμπνέει, αλλά αυτό γίνεται κατά κόρον. Και το κάνουμε εμείς ως οικογενειάρχες ή γίνεται ακόμη με την ανοχή ή ενδεχομένως και την προτροπή κάποιων εξημώνων πνευματικών. Αυτή η προσευχή δεν έχει ζωή. Μου ήρθανε εμένα και αρκετές φορές και σε εσάς ασφαλώς. Θα υπάρχει αυτό σε εμπειρία και γι' αυτό το αναφέρω. Σκεφτείτε να έρθει ένα παιδί, μεγάλωσε και να λέει «Πάτερ μου, Πάτερ μου, η μεγάλη μου αμαρτία είναι δεν κάνω προσευχή. Η αποχή μου από το Θεό, η αποξένωση μου, θυμούμαι τους γονείς μου, οι οποίοι όταν είχαμε ένα πρόβλημα, κάνανε την προσευχή τους και λυνότανε το πρόβλημα». Αυτό είναι εμπειρία. Αυτό είναι μετάγγιση εμπειρίας. Αυτό είναι ενίσχυση πίστεως. Αυτό δεν απαγορεύει τον δρόμο της εκτροπής, αλλά διανοίγει τον δρόμο της επιστροφής. Κρατάει μέσα κάτι. Θυμάμαι άλλο περιστατικό. Γυναίκα, πριν να είμαι πνευματικός, την εγνώρισα στην Αμερική. Ήταν παντρεμένη με έναν άντρα θηρίο. Θηρίο. Αυτή ήταν μια γυναίκα πολύ απλή. Πολύ ήσυχη. Είχε όμως βαθύτατη πίστη. Την κοπανούσε και μιλούσε με τα μάτια, με ένα δάκρυ. Και μερικές φορές δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και τι έκανε. Του έκανε καφέ μαγιασμό. Και ηρεμούσε το θηρίο. Ήμουν παρόν στο πείραμα, δυο φορές, χωρίς αυτός να το ξέρει. Μπορεί να το έκανα εγώ και να μην πετύχαινε.
αυτή το ξέρει. Και όταν μετά το πρόβλημα ήταν πώς θα πάει στην εξομολόγηση και μπόρεσε και πήγε στην εξομολόγηση και εγώ μετά έγινα παπάς και ήρθε στην Ελλάδα να εξομολογηθεί, του το είπα. Μου λέει αυτή η γυναίκα που της έκανε το ένα, το άλλο, το δύο, αυτή η γυναίκα λέει, κάτι μου έκανε ρε πατέρ Νικόλε, λέει, και με ηρεμούσε. Να σου πω τι σου έκανε. Σου έκανε καφέ μαγειρισμό. Αυτό το πράγμα είναι ένα σημείο, είναι ένα στοιχείο της ζωής. Θυμούμαι μια άλλη γερόντισσα που μου έλεγε τη δυσκολία που είχε και τα λέω, έχετε πολλά περισσότερα, απλώς τα λέω έτσι σαν αφορμές. Δεν είχε σαπούνι να πλύνει τα ρούχα των παιδιών και στρεφόταν και μου έλεγε, γύρισα πάνω και είπα, Θεέ μου, ούτε σαπούνι να πλύνω τα ρούχα των παιδιών δεν έχω. Και σε λίγη ώρα περνάει μια κάργα, μια καρακάξα και κάνει κρά και βγάζει ένα κομμάτι πράσινο σαπούνι. Αυτή το έζησε με τα παιδιά της. Μου το έλεγε μπροστά στα παιδιά της. Αυτό είναι σημείο. Αυτό είναι εμπειρία. Δεν είναι θεωρητική διδασκαλία. Αυτό είναι οικογένεια η οποία ενισχύει την πίστη. Σήμερα αγαπητοί μου, επιτρέψτε μου να το πω, η κρίση που περνάμε είναι κρίση πίστεως. Το είπε νομίζω πολύ σοφά και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας τα Χριστούγεννα σε μια συνέντευξη, ένα, δεν θυμάμαι ήταν το η εγκύκλειός του, το μήνυμα ίσως, αλλά είναι κάτι που λέγεται ότι το κενό της, αυτό που χτυπήθηκε στην Ευρώπη και στο σύγχρονο δυτικό κόσμο είναι η πίστη. Και το όχημα της πίστεως είναι αυτό το οποίο, το κενό της πίστεως το καλύπτει το Ισλάμ. Το Ισλάμ έχει πίστη, λάθος πίστη, αλλά πίστη. Όσο λοιπόν εμείς, ως Ορθόδοξοι, εκλογικεύουμε την πίστη και την αποδυναμώνουμε, τότε τόσο συνεισφέρουμε σε αυτό το γκρέμισμα της πίστης το οποίο γίνεται. Μας χρειάζεται να φύγει όλο αυτό το πράγμα και να μπει στη θέση της η ζώσα πίστη. Έλεγε, το γράφουν και τα βιβλία, ο Λουί Παστέρ, ο οποίος ήταν σε ένας πίστεος άνθρωπος και έλεγε ότι τίποτε δεν έχω ζηλέψει τόσο στη ζωή μου όσο την πίστη μιας απλής χωρικής της Βρετάνης. Η Βρετάνη είναι μια εγκαταλελειμμένη περιοχή βορειοδυτικά της Γαλλίας που είναι σαν να λέμε στο Καρπενήσι, ξεχασμένη. Τι πίστη έχει ένας τέτοιος άνθρωπος, μια τέτοια γυναίκα, αυτό εγώ ψάχνω στη ζωή μου. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ο πατήρ των λοιμόξεων. Αυτό το πράγμα, όχι των λοιμόξεων, της καταπολέμησης των λοιμόξεων, αυτό το πράγμα είναι το πρώτο βήμα της πίστης. Το άλλο βήμα είναι η απάντηση της κοινωνίας με τους Αγίους, με την Παναγία, με τον Χριστό. Αυτό το πράγμα πρέπει να βγαίνει στην οικογένεια. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε, αφού περάσουμε από τις εντολές, την ηθική, τις αρετές, στο επόμενο βήμα που είναι η ενίσχυση της πίστης, να μπορέσουμε να μπούμε στην ψηλάφιση της χάριτος. Δηλαδή στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού, όχι της δυνατός, όχι της χειρός Του, της δεξιάς Του, αλλά του προσώπου Του. Αυτό λέει η Εκκλησία. Γι' αυτό γίναμε ιερείς. Αυτά ενδεχομένως είπαμε την ημέρα της χειροτονίας μας. Αυτά διαβάζουμε στα βιβλία. Αυτή η πίστη στην Οικουμένη στήριξε. Αυτή την πίστη και μέσα στην οικογένεια καλούμαστε να την συντηρήσουμε, να την καλλιεργήσουμε, να την δυναμώσουμε, να την κατευθύνουμε, να την ζωοποιήσουμε και τότε να κάνουμε την οικογένεια όντως εκκλησία. Αυτό λοιπόν που κάνουμε στην ενορία μας, στον μικρό κόσμο της οικογένειας πρέπει επίσης να το προσαρμόσουμε και να του δώσουμε ό,τι μπορούμε. Να το έχουμε αυτό το ήθος ως προσανατολισμό και έτσι να μπορούμε να διαχειριστούμε τα αναφιόμενα και αναδεικνυόμενα προβλήματα.
Περνάει γρήγορα ο χρόνος στη Βέρεια. Εδώ είναι άωσο. Θα πω λοιπόν πώς εγώ καταλαβαίνω τα διάφορα επίπεδα στα οποία εκδιπλώνεται η ποιμαντική μας όσον αφορά την οικογένεια. Και θα τα χωρίσω. Το πρώτο επίπεδο είναι, θα πω μερικά πράγματα, πριν από το γάμο. Πώς παντρεύονται τα παιδιά μας. Έρχονται, εμείς το αντιμετωπίζουμε, ευχαριστώ πολύ, σε πρώτη φάση σαν επίσκοποι. Έχουμε κάποια παιδιά που έχουν καλές προϋποθέσεις ιεροσύνης. Δεν έχουν παντρευτεί. Και προκειμένου να χειροτονηθούν, θέλουμε να παντρευτούν. Και μας φέρνουν γυναίκες που είναι δια γυμνού οφθαλμού ακατάλληλες, ατέριαστες, που μεταμορφώνουν την κλίση σε ασήκωτο σταυρό. Και δεν το βλέπουμε. Προκειμένου να παντρευτεί, για να χειροτονηθεί, προχώρα παιδί μου και γρήγορα. Όχι. Είναι λάθος. Δεύτερο πράγμα. Έρχονται πάλι παιδιά τα οποία θέλουν, επειδή είναι δύσκολο πλέον να βρεθούν, είναι πολύ σύνηθες, αυτό πολύ συχνά ακούμε αυτό που λέει «Δεν υπάρχουν καλοί άντρες», μας λένε οι κοπέλες, ή «Χάθηκαν οι καλές κοπέλες», λένε τα αγόρια. Και όντως έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι. Γενικεύουμε πολύ εύκολα, διατυπώνουμε τέτοιες γενικές εκφράσεις οι οποίες αποδεικνύουν τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των ανθρώπων μεταξύ τους, μεταξύ μας. Σαν να εξέλιπε το καλό, σαν να υπάρχει μόνο ως ενδεχόμενο φωνή στη δική μας συνείδηση σε 2-3 ανθρώπων με τους οποίους ταιριάζουμε. Όχι. Υπάρχει το καλό. Και ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει μαζί του και αρνητικά στοιχεία και θετικά στοιχεία. Απλώς ζούμε σε μια εποχή η οποία βγάζει τα αρνητικά. Και τι ωραίο πράγμα. Να λειτουργήσουμε ως εκκλησία έτσι που να βγάλει τα θετικά. Και οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν στο επίπεδο του καλού εαυτού τους, των καλών στοιχείων τους, και έτσι να μπορέσουν να μοιραστούν το βάρος αυτής της ζωής και την ευκαιρία του εξαγιασμού τους που μπορεί να γίνει μέσα στην οικογένεια. Έρχονται λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, μας πλησιάζουν κάποια παιδιά, έρχονται μεταξύ τους, σκέφτονται να παντρευτούν. Είναι μια κλασική αντίληψη των πνευματικών, των παλαιότερων, γρήγορα να παντρευτείτε. Γιατί? Για να μην πέσουνε, λέει, στην αμαρτία. Δεν είναι τόσο δύσκολο να μην πέσουνε στην αμαρτία και ούτε αυτή είναι η μόνη αμαρτία. Λίγη αμαρτία είναι να πέσουνε στο λάκκο μιας ασήκωτης συμβίωσης από την οποία δεν θα μπορούν να σηκώνουν κεφάλι. Να μάθουμε να δίνουμε μια αγωγή στην οποία δεν είναι ένα αμαρτία μόνο η παράβαση μιας εντολής, αλλά είναι η υποδούλωση στα πάθη της ψυχής που μπορεί να γίνει η αμαρτία μες στο γάμο. Γιατί να μην καλλιεργούμε τους ανθρώπους έτσι που να είναι χαρά τους η αγνότητα και η καθαρότητα πριν από το γάμο? Μα πού ζεις, θα πει κανείς, στον 21ο αιώνα. Όπου εμπλεώνασαι η αμαρτία, εμείς το λέμε, το Ευαγγέλιο, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Πλεονάζει αυτή η αμαρτία, υπέρ περισσεύει και αυτού του τύπου η χάρις. Επειδή ανέφερε για δική μου εμπειρία, εγώ δεν τρέπομαι να πω, μάλλον χαίρομαι που θα το πω, έχω μια εμπειρία εντυπωσιακής καθαρότητος σε τέτοια παιδιά που έρχονται και την οποία την οικοδόμησα στο μετόχι. Δεν το ήξερα κι εγώ πώς γίνεται, το έζησα. Με παιδιά τα οποία μπορούσαν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να φτάνουν κρυστάλλινα στο γάμο τους ή, πιο δύσκολο,
να έχουν ξεκινήσει αλλιώς, να φτάνουν στην εξομολόγηση και αντί εγώ να μου βγει το συνέστημα του καλύτερα τα παιδιά μου, τι πλάι είναι τώρα, δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, σήμερα η εποχή και ο κόσμος και το Α και το Β, και να υποχωρήσω, να τους πω, ακούστε παιδιά, εγώ έχω πρόταση. Κάνα το ότι κάνατε. Εντάξει. Θέλετε να ζήσετε λιγοντήτικα. Να σας πω και τον τρόπο. Και έλεγα ότι με φώτισε ο Θεός. Και να βλέπετε να ζουν μετά για 8 μήνες, για 10 μήνες, για 1,5 χρόνο, ενώ ξεκίνησαν με την συνήθι νοοτροπία, ξαφνικά να λένε θα το δοκιμάσουμε, Πάτερ. Δώσ' μας την ευχή σου. Μερικοί είχαν μια δυσκολία λίγο στην αρχή και ζούσαν τη χαρά του ότι το μήνυμά μου έβλεπα να μπορεί να ζωοποιείται στη ζωή των ανθρώπων. Όχι σαν συμβουλή που να τους πω ότι ξέρετε, δεν μπορώ να σας αφήσω να κοινωνήσετε διότι οι κανόνες λένε έτσι. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά τους είπα μην χάσετε αυτή την ευκαιρία και προσπαθούσα να δώσω μια ερμηνεία. Άλλο στοιχείο, μας έρχονται παιδιά τα οποία δεν ταιριάζουν ψυχολογικά. Δεν ταιριάζουν. Ταιριάζουν δεν σημαίνει ότι είναι ίδιοι, σημαίνει ότι δεν συμπληρώνονται. Δεν είναι συμβατοί. Γιατί να βιαστούν? Επειδή θα πόθηκαν και δεν βλέπουν? Να δούμε εμείς. Εμείς δεν θα τους πούμε μην προχωράτε, αλλά μπορούμε να πούμε προσέξτε παιδιά λιγάκι, να δείτε, δώστε λίγο χρόνο. Δηλαδή, τι νομίζετε, πάτε, ό,τι δεν σας είπα. Αλλά να μην πούμε, προχωράτε. Θα βοηθήσει ο Θεός. Μα γιατί να βοηθήσει ο Θεός? Είναι αυτό το επιχείρημα που λέμε τώρα, που είναι η Ελλάδα στα κακά της χάλια και λέμε, δεν θα αφήσει ο Θεός. Και γιατί άφησε το 1453 και έπεσε, Κωνσταντινούπολη? Και γιατί να μην αφήσει, είμαστε καλύτεροι εμείς? Θα αφήσει. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα αφήσει. Αν αλλάξουμε, δεν θα αφήσει. Γιατί άφησε και πέρασε η Εκκλησία της Ρωσίας 75 χρόνια μαρτυρίου? Άφησε. Μήπως αφήσει και τώρα? Το ίδιο και εδώ. Το επιχείρημα δεν αφήνει ο Θεός για να περάσουμε στο επόμενο δεν ισχύει. Μπορεί να αφήσει ο Θεός. Είναι άλλου τύπου ο Θεός ο αληθινός από αυτόν που εμείς χρησιμοποιούμε σαν ποιμαντικό εργαλείο. Να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε εμείς. Να πούμε λοιπόν στα παιδιά ότι κοιτάξτε αν είναι ο καταλληλότερος ο ένας για τον άλλον και δώστε χρόνο και απόσταση. Για να μπορέσετε να γνωριστείτε θέλει απόσταση. Εγώ το χέρι μου αν το βάλω εδώ δεν βλέπω, αν το βάλω πολύ μακριά πάλι δεν πρέπει να εστιάσω την απόσταση στην οποία θα βάλω το χέρι μου. Έτσι πρέπει να εστιάσω. Να βρω την αιστεία στην οποία θα μπει ο άλλος για να μπορώ να τον διαβάσω. Όπως πρέπει να ζήσω και μέσα σε μια καθαρότητα και όχι σε έναν παρορμητισμό συναισθηματικό. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο κεφάλαιο που απλώς έτσι ενδεικτικά ανέφερα με αυτά τα παραδείγματα είναι το πώς πλησιάζουμε τα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για τον γάμο. Εγώ μόλις πριν από 3 εβδομάδες με πλησίασε ένα παιδί, πριν αραβωνιαστεί, έχουν γνωριστεί εδώ και κανένα 2 μήνες, αποφασίζουν να αραβωνιστούν και γίνεται μείζον θέμα η ημερομηνία του γάμου. Κάτω γιατί αραβωνιάζεστε? Πάτε κατευθείαν στο γάμο να τελειώνουμε. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Μα λέει μου, μου ασκούν μεγάλη πίεση. Αξιολόγησε την πίεση που σου ασκείται. Για να δεις μήπως σου ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση αργότερα. Θέλει μια προσοχή. Ο πνευματικός λοιπόν της κοπέλας οθούσε τα πράγματα να γίνουν κατά ρηπάς. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα που τους παντρέψουμε. Γιατί είναι πάτε μου. Για κάτσε να δούμε. Σιγά σιγά. Τους είπα λοιπόν, εγώ δεν θα σας κάνω γάμο αν τον ορίσετε πριν από τον αραγώνα. Βρέστε άλλον. Θα κάνετε τον αραγώνα, θα γνωριστείτε λιγάκι και μετά προχωρήστε. Όπως εσείς κρίνετε, πάρετε την ευθύνη σας. Αλλά δεν θα πάρω εγώ την ευθύνη της δικής σας ασυνέτου σπουδής.
Ένα λοιπόν κεφάλαιο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι αυτό, από τις ρίζες του γάμου που είναι η γνωριμία των ανθρώπων και η γνώση του κατά πόσο ταιριάζουν, του κατά πόσο, ας πούμε, ακόμη ένα άλλο πράγμα, η πνευματική τους διάλεκτος είναι συμβατή. Έχουμε, ας πούμε, άτομα τα οποία εγώ έχω πρόβλημα με δύο ιερείς. Μα είναι τόσο λάθος ο γάμος τους. Και το ωραίο επιχείρημα είναι ότι παραθεώ αρμόζεται αν δεν γίνει. Ας το αφήσουμε αυτό για συζήτηση. Αν φταίει ο Θεός για αυτά ή αν φταίμε εμείς. Πότε αρμόζεται παραθεώ η γυνή στον άντρα. Το δεύτερο επίπεδο που έκανε αναφορά και ο Σεβασμιότητος είναι οι σχέσεις των συζύγων, οι σχέσεις με τα παιδιά. Κάτι που κάνει εκτενή αναφορά και ο Απόστολος Παύλος και για το ένα και για το άλλο. Σήμερα δημιουργείται μια πραγματικότητα που τα δυσκολεύει όλα πάρα πολύ. Ήδη αυτό το ζούμε και μέσα στις στενές εκκλησιαστικές κοινότητες. Όταν ένα μικρό παιδί μαθαίνει να διεκδικεί τα δικαιώματά του από τον υπηαγωγείο, κατάληψη, δικαιώματα, μαθαίνει ό,τι θέλει να του έρχεται αμέσως. Είναι μια ζωή με ένα κινητό. Μπαίνει στο Facebook, αρχίζει να ασχολείται και εγώ δεν ξέρω τι, να φεύγει το μυαλό του. Έρχεται η κοινωνία και δεν, ενώ του υπόσχεται με διαφημίσεις πολλά, στην πραγματικότητα δεν του δίνει τίποτα. Ας πούμε, δεν του δίνει εξασφάλιση εργασίας. Δεν του δίνει εμπιστοσύνη διαπροσωπικών σχέσεων. Αίσθηση ότι του λέγεται η αλήθεια. Εμείς όλοι τώρα, ένα, να ρωτήσω, εσείς εδώ, εμείς όσοι είμαστε εδώ 50 άνθρωποι, βλέπουμε φως στο τέλος του τούνελ της κρίσεως την οποία ζούμε για να ελπίσουμε. Χθες μόλις είπανε ότι η Ελλάδα θα είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι το 2023 σίγουρα. Έτσι είπε κάποιος, ένας, δεν ξέρω τι ήταν. Αύριο μπορεί να το διαψεύσει. Την περασμένη εβδομάδα λέγανε ότι Μάρτιος τελειώνει η Ελλάδα. Τώρα ακούμε θριαμβολογίες. Έφυγε να τα πιστεύει κανένας. Ούτε τα με, ούτε τα δε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μας λένε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε, και αυτό δεν είναι αυτό, αυτό είναι ένα γενικό πράγμα, σε παγκόσμια κλίμακα, σε εθνική κλίμακα, έρχεται σε κοινωνική κλίμακα, σε οικογενειακή κλίμακα, σε προσωπική κλίμακα. Οπ, το νιώθεις έτσι. Αυτό διαμορφώνει νοοτροπία. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι να μην αντέχουν πολλά. Και όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να λένε πάρα πολύ ωραία να τα ακούς, αλλά είναι αδύνατο να τα κάνεις. Δεν πιστεύουμε ότι γίνεται. Στα μοναστήρια οι αντοχές των νεοτέρων είναι πολύ μικρότερες από τις αντοχές των παλαιότερων. Κάτι παππούδες φοβεροί ήταν. Εγώ θυμάμαι έναν στη Μονή Αγίου Παύλου, ο οποίος ήταν, βασανιζόταν το σώμα του. Ήταν 84 χρονών, έλεγε ότι είμαι ο Πολυχρονόπουλος και ο ασθενειάτης. Κουβαλούσε τις αρρώστιες επάνω του, είχε δεν ξέρω τι πάθει η μέση του, παραλύσει τα πόδια του, του ήταν αδύνατο στο λογισμό του να καθίσει στο στασίδι. Εμείς όλοι καθόμαστε, κραπ, το κατεβάζαμε και το πιο βαθύ και ήταν ωραίο. Και αυτός κρεμόταν έτσι. Και του λέγαμε, πατέρ Γιώργης ήταν, πατέρ Γιώργη, αφού έχεις πρόβλημα. Λέμε στον Γέροντα, πες τον Γέροντα να καθίσει. Και, μα μια ζωή δεν κάθισα. Δεν έχω μάθει να κάθομαι. Δεν μπορώ. Όπως δεν έχω μάθει να κοιμάμαι. Εμείς θαυμάζαμε και απορούσαμε, δεν καταλαβαίναμε, δεν κάναμε το ίδιο πράγμα, δεν μπορούσαμε. Τα χέρια μας εμάς είναι από ένα βαμβάκι. Είχαν μάθει να πιάνουν μολύβι. Αυτοί που μάθανε να σκάβουν. Μάθανε να τους έχουν από πάνω να κάνουν υπακοή ή για να κάνουν το παραμικρό παίρναν ευλογία. Η δική μας γενιά έλεγε να το καταλάβω για να το κάνω.
η επόμενη γενιά είναι και διαφωνώ. Έχω την άποψή μου. Άποψή σας, γέροντα, αλλά η δική μου άποψη είναι αυτή. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Και εμείς αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον καταλάβουμε. Όχι να του λέμε τι κάνανε, να κάνει αυτά που κάνανε οι ασκητές της ερήμου της Αιγύπτου. Ας του πούμε τι κάνανε, αλλά δεν θα ζητήσουμε παραπάνω από όσο μπορεί. Πρέπει να καταλάβουμε από πού έρχεται. Και να το καταλάβουμε κυρίως εξομολογούμενοι και βλέποντας τον εαυτό μας. Αλλάζουν οι καιροί, διαμορφώνεται μια γενικότερη ηθική και κοινωνική αντίληψη, μέσα στην οποία οι άνθρωποι πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στις σχέσεις τους και μεγάλη δυσκολία στις αντοχές τους. Δεν καταλαβαίνουν οι γονείς τα παιδιά. Παλιά λέγανε ότι μια γενιά κρατάει 30 χρόνια. Κοινωνικά σήμερα μια γενιά κρατάει πολύ λιγότερα χρόνια, 7-8 χρόνια. Αλλάζουν οι αντιλήψεις τόσο γρήγορα. Σας πω ένα παράδειγμα. Κρατάει, είναι κανείς που δεν έχει κινητό. Άλλα 2-3. Πολλοί έχουν κινητά. Αυτά βγήκαν το 2000. Καινούργιο πράγμα. Δημιουργούν κουλτούρα. Το βίντεο βγήκε το 1980, 30 χρόνια. Φαντάζεστε σε 30 χρόνια πώς ήταν ο κόσμος. Πολύ αλλιώτικος. Εγώ έγχρωμη τηλεόραση είδα για πρώτη φορά στην Αμερική το 80. Τηλεόραση ήταν το 1982 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μεξικό. Που πηγαίναμε στα μαγαζιά και δείχναν σπρώμαυρες, κάτι μικρές. Οι κομπιούτερ, οι personal computers, εγώ είχα το πρώτο μοντέλο της Macintosh που μου έδωσε κάποιος το 1992 για τους portable, τους μικρούς. Τώρα έχεις ένα κινητό, έχει τα πάντα μέσα. Αυτό είναι άλλος κόσμος. Χώρια οι πολιτικές συγκυρίες, χώρια οι πολιτικοί σχεδιασμοί και όλα αυτά. Δεν μένω σε αυτά. Είναι καλό ο πνευματικός να ξέρει τι κουβαλάει ο καθένας που έρχεται και όχι να παίρνει κανόνες και να κοπανάει, ούτε συγχωρώ χάρτια και να μοιράζει. Να κατανοεί για να αγιάζει. Να φύγω λίγο από αυτά και να πω σε άλλα δύο, ίσως και τρία κεφάλαια, πιο ειδικά, όπου το ένα έχει να κάνει για την οικογένεια, εκτός από τις σχέσεις των συζύγων και τα λοιπά που είπαμε των παιδιών, το έχει να έχει να κάνει με την τεκνογνωσία, το δεύτερο έχει να κάνει με την ανατροφή των τέκνων, το μεγάλωμα, και το τρίτο έχει να κάνει με το τέλος της ζωής. Εκεί μπαίνουν όντως σήμερα οι τεχνολογίες. Σήμερα που ζούμε σε μια ζωή στην οποία τεχνολογούνται πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητο να τεχνολογηθούν. Έτσι, επί παραδείγματι, παρατηρούνται δύο φαινόμενα αντίρροπα. Το ένα είναι να αναπτύσσονται κάποιες τεχνολογίες που διευκολύνουν την μη σύλληψη. Εκεί δηλαδή που έρχεται η φύση να συνηγορήσει στη δημιουργία της ζωής, έρχεται η τεχνολογία και λέει το ελέγχω, αν θέλω. Το δεν γίνονταν παλιά. Υπάρχει τώρα το αντίθετο. Εκεί που δεν διευκολύνει τη γονιμότητα, έρχεται η τεχνολογία και λέει εγώ θα δημιουργήσω γονιμότητα. Και όχι μόνο αυτό, έχω σαν στόχο να δημιουργήσω και ζωή. Έχω επίσης σαν επιδίωξη να διαμορφώσω τη ζωή. Όχι μόνο να βελτιώσω την υγεία, ας πούμε, να κάνω εμβρυϊκές εγχειρήσεις για να μου βγει υγιής ή να κάνω γενετικές παρεμβάσεις στο έμβριο για να μην έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά ακόμη και να αλλάξω χαρακτηριστικά. Το θέλω πάρα πολύ. Αυτό το θέλει η κοινωνία. Η αντίληψη, η επιστήμη, εμφανίζεται σαν προσφορά, σαν κάτι πάρα πολύ καλό. Γιατί θα πείτε όχι. Στο πρώτο λοιπόν θα μπορούσε να διακόψει τη σύλληψη ή να διακόψει την κοίηση. Και αρκεί αρχίζουν να βγαίνουν πολύ μεγάλα διλήμματα. Έτσι, επί παραδείγματι, με όλα τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία μπορούνε, αυτή τη λέξη θα την υπογραμμίσω όμως, πιθανολογικά, με πολύ ψηλές πιθανότητες, όχι με απόλυτη ακρίβεια, αλλά με σχεδόν ακρίβεια, να μας πούν ότι είναι σχεδόν σίγουρο, σε διάφορες φάσεις της κοίησης,
να δουν την κατάσταση του εμβρίου. Και τότε έρχονται και μας λένε, κάναμε το τεστ τάδε και έχετε η αυγενική διαφάνεια λίγο είναι μεγαλύτερη. Πόσο είναι γιατρέ, έπρεπε να είναι 2,8 εκατοστά και είναι 3,6. Τι σημαίνει αυτό, πιθανόν down. Άμα, down. Είστε σίγουρος, μάλλον έτσι, κρατήστε το παιδί ακόμη ένα μήνα και θα κάνουμε τις επόμενες εξετάσεις και θα σας πούμε. Ποια η πιθανότητα, γιατρέ, α όχι, να μην φτάσουμε εκεί. Προχωράμε λοιπόν, γίνεται η εξέταση. Έτσι και έτσι το βλέπω τώρα. Έχουμε κάποιες ελπίδες. Ναι, γιατρέ, αλλά την προηγούμενη φορά μου είπατε να το ρίξω το παιδί. Τι πιθανότητες υπήρχανε, 30%. Τώρα είναι 50-50. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, για μια κοπέλα 28 χρονών, είναι 1 στα 1200 να είναι down. Στα 35 είναι 1 στα 800. Στα 40 είναι 1 στα 600. Στα 45 είναι 1 στα 45, δηλαδή 2%. Η πιθανότητα. Με τη διάγνωση μπορούν να ξέρουν κατά 95%, κατά 98%. Σε διάφορες φάσεις λοιπόν θα μπορούσε να μας πούνε περίπου πόσο. Και αρχίζει η λεγόμενη τυραννία της γνώσης. Τι ήθελα και το ξέρα. Και τώρα τι θα κάνω. Και κάνω ένα παιδάκι με ένα σύνδρομο down. Ποιος μπορεί να μας πει ότι είναι τόσο κακό για να ζήσει για τον εαυτό του σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί, τι έχει ένα παιδάκι τέτοιο. Εξαιρετικό. Εγώ είχα στη Μητρόπολη Αττικής 3 παιδάκια που με διακονούσανε, τα πήγαν down. Τα πήγανε εξαίρετα παιδιά. Ναι, εδώ εντάξει. Που κυρίως γι' αυτό λέγεται. Αν έχει όμως το παιδί νόσο είναι επιρρεπέ, ότι θα εμφανίσει την νόσο του Χάντιγκτον, το οποίο σημαίνει θα διαλυθεί κυριολεκτικά. Γιατί αυτό το παιδί έρχεται σήμερα η επιστήμη και λέει ότι μπορούμε να το κάνουμε πολτό και να το βγάλουμε από μέσα και να τελειώνει. Να μην ζήσει έτσι. Θα θέλατε πάτερ μου να βλέπετε έναν άνθρωπο να ζει έτσι. Όχι, δεν θα ήθελα να ζω έναν άνθρωπο, να δω έναν άνθρωπο να ζει έτσι, με πόνους και με δυσκολία. Αλλά δεν θα ήθελα να δω και έναν άνθρωπο να εξαφανίζεται πριν του δοθεί η ευκαιρία της ζωής. Ένα. Και δεύτερο, να μου πείτε εσείς, αυτό που κάνετε στον έκτο μήνα της κοιήσεως, θα το κάνετε την έκτη μέρα μετά τη γέννηση, μετά το τοκετό. Δεν θα το κάνετε. Γιατί αυτός ο σπλουρδοκαμιλισμός. Αυτό τώρα ανάγεται σε ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να έρθει το ζευγάρι, θα μπορούσε να διαφωνούν το ζευγάρι. Ο ένας δεν θέλει να το κρατήσει, ο άλλος δεν θέλει να το ρίξει. Και να απειλεί ο δεύτερος τον πρώτο ότι αν το κρατήσει εγώ θα σε χωρίσω. Και φτάνει στο πνευματικό για να κάνει την διαχείριση πλέον του θέματος. Και αυτό όντως είναι δύσκολο. Θυμούμε ένα περιστατικό στο οποίο μου ήρθε από κάποιον έτσι πολύ καλό πνευματικό, ένα νέο παιδί με τον πεθερό του, το οποίο ήθελε να γίνει και κληρικός. Οπότε έρχεται και μου λέει, σεβασμιότατε, ξέρω ότι θα μου πείτε όχι, αλλά απλώς θέλω να σας το πω. Κάναμε τις εξετάσεις και η γυναίκα μου έχει προβληματικό παιδί, μας είπανε, και έχουμε τρελαθεί. Εμείς πήραμε την απόφαση, θα το ρίξουμε. Ξέρω την αμαρτία. Ξέρω ότι θα χάσω την ιεροσύνη μου. Ξέρω, δεν μπορώ. Πάτερ μου, δεν μπορώ. Μάλιστα. Δεν μιλούσα εγώ. Λέει, δεν θα μου πείτε κάτι. Τι να πω.
κοίταξε, γιατί ήρθες? Ήρθες για να μου πεις ότι δεν μπορείς? Ήρθες για να σου πω και να μην το κάνεις? Δεν το πιστεύω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ήρθες μήπως κάτι σου πω και δεν φορτωθείς αυτό το πράγμα πάνω στη συνείδησή σου? Το ξέρω, ναι. Άρχισε να κουνιέται έτσι. Ξέρω ότι είστε και επιστήμονας. Δεν μετράει. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε σαν επιστήμονας τώρα. Τέλος πάντων, ο πεθερός μόνον έκλαιγε. Η γυναίκα περίμενε. Δεν ήρθε αυτή για να μην την πείσω. Το είπαμε. Εμένα η ψυχή μου σκιζότανε. Είναι εύκολο. Πώς θα είμαι πέτρινος να δώσω τη συμβουλή, κάντε έτσι. Αφού κατέρεγαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούσα και να τους πω κάτι του. Τους λέω λοιπόν, ξέρετε τα πιο ωραία λάθη ποια είναι? Αυτά τα λάθη που κάνουν οι επιστήμονες. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν κάνετε την προσευχή σας. Και πέστε ό,τι μας δώσει ο Θεός. Τα ξέρω αυτά, πατέρα μου. Τα ξέρω. Μου τα έχει πει και ο πνευματικός μου. Κάνω. Κάνω τις ερωτήσεις ο Θεός. Με χαιρέτησαν και φύγανε. Πέρασε καιρός. Δεν ξαναήρθαν. Ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα το ρίχνανε. Επιστρέφουν στο σπίτι και η κοπέλα λέει, εγώ δεν αντέχω να το κάνω αυτό. Ό,τι θέλει ας βγει. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω τον εαυτό μου. Προτιμώ παιδάκι έτσι. Πού θα μας ταπεινώνει, ας βγάζει καλούς λογισμούς. Το παιδί γεννήθηκε υγιές. Δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχει επιστήμη την αξία της. Αλλά είναι πολύ ωραίο όταν διαψεύδεται. Ιδίως όταν διαψεύδεται αυτό το εκκλησιαστικό σύστημα. Το επιστημονικό σύστημα μέσα στο οποίο εμφανίζεται ο γιατρός ως παντογνώστης. Την πιθανότητα την κάνει σιγουριά. Τον Θεό τον έχει πετάξει απ' έξω. Στο πλαίσιο της όλης αγωγής που εμείς θα μπορούσαμε να δίνουμε στα ζευγάρια και να βγαίνει λίγο πίστη, δεν θα έπρεπε επί παραδείγματος σε τέτοιες ευκαιρίες να μπει και λίγο ο Θεός μέσα από αυτή τη δοκιμασία? Εγώ δεν λέω να πούμε ότι δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί και το κακό. Αλλά το κύριο που μας ενδιαφέρει δεν είναι να αποκτήσουν το υγιές παιδί οι άνθρωποι. Είναι υγιώς να προκύψει ο Θεός στις καρδιές τους. Έτσι, επί παραδείγματι, σε πιο απλές περιπτώσεις, όταν θα μας έρθουν ζευγάρια τα οποία για χρόνια δεν έχουν παιδιά και θέλουν πάρα πολύ να κάνουν ένα παιδάκι. Μα είναι τόσο ανθρώπινο. Εσείς πόσοι από εσάς είστε έγγαμοι, το ξέρετε. Γεμίζει το σπίτι, αλλάζει η ζωή, μεταμορφώνονται οι σχέσεις, ησυχάζει ο λογισμός, ανακουφίζεται το μέσα σας. Δώστε μου μια άδεια. Δεν δίνουμε άδειες εμείς. Εμείς θα μπορούσαμε να δώσουμε μια ευλογία ή όταν έρθει ο άνθρωπος να δούμε πώς θα τον τακτοποιήσουμε. Όχι να πάρουμε απόφαση για τον άλλον. Αλλά έχουμε την ευθύνη να του μιλήσουμε εκτός από την έγκριση της τεχνητής γονιμοποίησης και για την πνευματική γονιμοποίηση. Πώς δίνει και ο Θεός παιδιά, ότι σε μια κοινωνία στην οποία υπάρχουν όλα θέλουμε να τα βολέψουμε μέσα στη συμμετρία της επιστημονικής ασφάλισης, έχει ο Θεός και τους δικούς του δρόμους. Και αυτά τα παιδιά είναι σημεία. Προσέξτε στην εξομολόγησή σας τα παιδιά που είναι τάματα, που έχουν ονόματα Νεκτάριος, Αρσένιος, Χρυσοβαλάντης, ξέρω εγώ, Εφραίμ, Λουκάς, τώρα, αυτά τα παιδάκια έχουν, ορίστε, γιατί, εγώ έχω καταλάβει, έχω δει άλλα πράγματα. Τα παιδιά που είναι με τάμα
Εξαρτάται πώς είναι, αλλά εγώ έχω δει φοβερά πράγματα από τέτοια παιδιά. Είναι, έχουν μια κληρονομιά προσευχής. Μπορεί να μην είναι όλα. Σας λέω παιδιά που έχω δει. Φοβερά πράγματα. Αυτά έχουν σκέπη προσευχής. Έχω 53 παιδιά που παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των γιατρών ως προς την ικανότητα των γονέων να αποκτήσουν παιδιά που λέγανε ότι δεν πρόκειται, σε διάστημα από 4,5 μέχρι 22 χρόνια συμβιώσεως, τα οποία τα έδωσε ο Θεός, αυτό που λέμε, τόσο απλά. 22 χρόνια, τακ, τα κοινωνούμε, έρχονται. Τώρα έχω άλλα δύο που έχουν, είναι, κυοφορούνται τώρα, το ένα ύστερα από 13 χρόνια και το άλλο ύστερα χωρίς, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο νούμερο πάλι είναι. Άνθρωποι που δεν είναι πολλοί της Εκκλησίας, αλλά έχουν πίστη. Έρχεται της Εκκλησίας και λέει, πάτε μου, γιατί δεν θα διερμηνώ ο Θεός. Γιατί, επειδή ακούς την πειραϊκή Εκκλησία και τον σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας, δηλαδή είσαι χριστιανός. Και έρχεται η άλλη με το ξόπλατο και δεν ξέρω εγώ τι και λέει, πάτερ μου, πολύ αμαρτωλή και γι' αυτό δεν μου δίνει ο Θεός παιδάκι. Μπορείς να μου διαβάσει μια ευχή. Τρίδημα στην Πάτρα. Υπάρχει ωραίος κόσμος του Θεού που είναι πάνω από το μυαλουδάκι μας. Αυτό να τον προσφέρουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε και σε ανθρώπους που θέλουν, δεν αντέχουν. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε τα όρια της οικονομίας μας ως Εκκλησίας. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια ο δρόμος, υπάρχει μια οικονομία. Αλλά και η διαχείριση της οικονομίας πρέπει να γίνεται ταπεινά, όμορφα. Θα προκύψουν και άλλα προβλήματα τώρα, κυρίως ήδη γίνονται με την βλαστοκυταρική έρευνα, η οποία γίνεται και θα σας ρωτούνε πολύ αν μπορούν να κάνουν διαφύλαξη του ομφαλοπλακοντιακού υγρού. Δηλαδή κατά την γέννηση να κρατήσουν στην ουσία από τον ομφάλιο λόρο για να μπορέσουν από τα βλαστοκύτταρα που υπάρχουν εκεί να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον ενδεχομένως αν προκύψει κάποια σοβαρή πάθηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σύνηθες ερώτημα που καταλήγει και στην Εκκλησία. Επ' αυτού θα ήθελα να πω, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ηθικής φύσεως με την έννοια του ότι αυτά τα κύτταρα αποτελούν ολοκληρωμένο ως προς την ταυτότητα άνθρωπο. Όχι, μπορώ να σας εξηγήσω στη συζήτηση τι είναι αυτά τα κύτταρα, αλλά κυρίως το θέμα είναι business. Να σας εξηγήσω δύο πράγματα θα σας πω. Στην Ελλάδα γεννώνται περίπου 100.000 άτομα το χρόνο. Εάν για κάθε μία γέννα, για κάθε τοκετό, γίνει διαφύλαξη του ομφαλοπλακοντιακού υγρού, ο μέσος όρος της συντήρησης, ανάλογα με τη διάρκεια και με το είδος, είναι γύρω στις 2.500. Επί 100.000 είναι 250 εκατομμύρια. Είναι καλές business. Το χρόνο. Το οποίο στην Ευρώπη υπάρχουν 24 ιδιωτικές τράπεζες στις οποίες πληρώνεις. Οι 13 είναι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Γαλλία δεν έχει καμία. Είναι μόνο κρατικές. Στις κρατικές τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το δίνεις στην τράπεζα και αυτό μπορεί να πάει στον οποιοδήποτε. Ενώ στις ιδιωτικές διαφυλάσσεται για σένα. Παρά τα αυτά η πιθανότητα με τη σημερινή μορφή και εξέλιξη της επιστήμης που υπάρχει να χρησιμοποιηθεί αυτό και να χρειαστεί είναι πάρα πολύ μικρή. Διότι η έρευνα δεν έχει φτάσει σε αυτά και πάει αργά. Και η πιθανότητα να αρρωστήσει κανείς υπαρχούσης αυτής της έρευνας είναι επίσης μικρή, βγαίνει ένα συνδυασμός. Γι' αυτό και η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής, όχι η εκκλησιαστική, αυτή που δεν έχει σχέση με εκκλησία, εξέφρασε τέτοιου τύπου επιφυλάξεις. Όταν λοιπόν σε μας έρθει ένας άνθρωπος, δεν θα του πούμε όλα αυτά ή απαγορεύεται ή οτιδήποτε, μπορείς να το κάνεις.
Αν έχεις λεφτά όμως για περίσσευμα, από ό,τι ακούω, θα μπορούσες και να μην το κάνεις. Και δεν είναι. Η πιθανότητα να πετάξεις αυτά τα χρήματα στην τσέπη κάποιων ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη. Η πιθανότητα να αξιοποιηθεί είναι σχεδόν μηδέν. Κάνε ό,τι νομίζεις. Θέλω να είμαι σίγουρος. Αναλογημένο. Δεν προσκρούει σε κάτι άλλο. Δεν είναι εύρυο αυτό. Είναι κύτταρα. Υπάρχει λοιπόν το θέμα του τι κάνουμε με την τεχνογνωσία όταν θέλουμε να την ελέγξουμε ή με τις κοιήσεις όταν θέλουμε να τις διακόψουμε. Υπάρχει το δεύτερο κεφάλαιο, τι κάνουμε όταν δεν έρχεται παιδί και θέλουμε παιδί. Υπάρχει το πόσο παρεμβατικοί θα είμαστε σε αυτό το παιδί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε μια στατιστική στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο πριν από μερικά χρόνια. Εάν υπήρχε η δυνατότητα προγεννητικά να διεπιστωθεί η τάση προς παχυσαρκία στο παιδί σας. Τάση προς παχυσαρκία. Γενετική. Πόσοι θα διακόπτετε την κίνηση. 11%. Αυτό εκφράζει μια λογική του να μας έρθει άνθρωπος όπως εμείς το θέλουμε. Και επειδή νομίζω βγήκε έξω να δει το ρολόι του πατήρ Γεώργιο. Όχι, όταν το είδε, ξέρω. Σελίδα πάλι. Τυπούσε επί μόνο στο κινητό. Α, εντάξει. Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο κεφάλαιο που είναι τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το τέλος της ζωής. Έρχεται ο άνθρωπός μας, είναι μέσα στην οικογένειά μας. Εμείς ερωτώμεθα ως συγγενείς εν το πλαισίο των οικογενειακών ευθυνών και ενδεχομένων σχέσεων. Για το τι θα πρέπει να κάνουμε με έναν άνθρωπο που έχει φτάσει σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ προχωρημένη. Αρχίζουν λοιπόν σε κάποια φάση να αισθανόμαστε ότι δεν τον αφήνουν να πεθάνει. Βάζουν καθετήρες, βάζουν ηλεκτρολίτες, χορηγούν φάρμακα, πάει να πέσει. Είναι όμως αυτό που γίνεται τώρα, καθώς καταραίει το κράτος μας. Πηγαίνουμε στις 11 Μαρτίου με ένα παλούκι που πέφτει από εδώ, το κρατάμε. Μετά από λίγο πέφτει από εκεί, πάμε από εκεί. Αυτό γίνεται. Ο άνθρωπος είναι τελειωμένος. Αρχίζουν οι παρεντερικές διατροφές, πέφτουν τα χρήματα στις εντατικές ή δεν ξέρω πού αλλού, στις αποκλειστικές. Και λένε οι γιατροί, ό,τι θέλετε. Ό,τι πείτε εσείς. Και αρχίζει μέσα στην οικογένεια ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την δική μας ευθύνη, τον κρατάμε ή δεν τον κρατάμε. Πουλάμε το σπίτι ξέροντας ότι θα καταλήξει ή όχι. Αυτή η ζωή είναι ζωή. Είναι ζωή που την θέλει ο Θεός ή που την επιβάλλει η τεχνολογία. Μείζον θέμα. Γίνεται συνέχεια, γίνονται τέτοιες στρογγυλές τράπεζες και επειδή εγώ την Πέμπτη έχω πάλι ένα τέτοιο πράγμα στον Ευαγγελισμό, όπου προσπαθούν όλοι κάπως να βολευτούν από το αδιέξοδο που δημιούργησε η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας, η οποία είναι αδιάκριτη και έντονα παρεμβατική. Αυτό έρχεται και σε επίπεδο ενδοοικογενειακών συγκρούσεων ή κρίσεων. Δεν ξέρουν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Θα μας έρθουν. Να πω ένα τελικό, σαν μια κατεύθυνση και να τελειώσω. Δεν είμαστε για να δίνουμε απαντήσεις όλα. Μπορούμε να πούμε ότι και ότι σας φωτίσει ο Θεός. Αν κάτι με σαφήνεια βλέπουμε ότι είναι όχι ή ναι, να το πούμε ότι κάνε το έτσι. Καλύτερα να μην έχεις βάρος επάνω σου. Αν όμως κάτι είναι που μας υπερβαίνει, ας αποφασίσουν οι άνθρωποι μόνοι τους και μετά και εμείς με τη συμβουλή ενός σώματος πνευματικών ή με τον επίσκοπό μας, ας δούμε πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε και να οικονομήσουμε την οποιαδήποτε επιλογή έχουν κάνει στη ζωή τους. Όπως είπα προηγουμένως στην αρχή, ότι όλο αυτό εγώ θα ήθελα να δώσει κυρίως ερέθισμα και αφορμές για να γίνει μια συζήτηση σε συγκεκριμένα περιστατικά και προβλήματα, το οποίο ευχαρίστως να τα συζητούσαμε, να με την κατεύθυνση νομίζω του Σεβασμιωτάτου, δηλαδή να πω εγώ άμα θέλετε και μετά να μας πει ο Σεβασμιωτάτος και εκείνος πώς κρίνει
ότι πρέπει να τα διαχειριστούμε, ώστε πραγματικά τελικά η ποιμαντική μας να μην λύνει προβλήματα όπως νομίζουμε, αλλά να σώζει και να αγιάζει ψυχές και ανθρώπους. Σ' ανοίγει στον δρόμο του Θεού. Μπορεί να τους ανοίξει και με λάθος. Και μπορεί να κάνουν σωστά πράγματα και να μην καταλάβουν τίποτα. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ.